ώρα 10 το πρωί, στην καρδιά του Ηρακλείου. Η κίνηση πολύ περιορισμένη, παιδιά. Έχει τρομάξει ο κόσμος πάρα πολύ. Προσπαθώ να είμαι αισιόδοξος. Τι να πω, δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Ναι, με προβληματίζει, όλους μας προβληματίζει. Αν εγκολήσω τον ιό απούρθα από την Κίνα, να έρθεις να τον περάσουμε μαζί σε καραντίνα. Ώρα 12.30 στην πλατεία των Λιονταριών. Κυρίως νέοι και φοιτητές είναι λιγοστοί θαμώνες στις καφετέριες. Πρώτα απ' όλα πρέπει να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας όλοι. Η αλήθεια είναι ότι χθες μετά την επιβεβαίωση του πρώτου κρούσματος ο κόσμος στορυβήθηκε πολύ. Το βράδυ δεν κυκλοφορούσε άνθρωπος. Μετά το κλείσιμο των σχολείων τα περισσότερα παιδιά είναι στις καφετέριες. Μιλώντας στον 984 και στην Νικολέτα Σφαγιανάκη, η Σοφία Ζαχαράκη αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο της εκπαίδευσης. Πρέπει να το πούμε πολύ καθαρά, δεν υπάρχει θέμα απώλειας σχολικής χρονιάς. Η μεγάλη αγωνία αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει κυρίως στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα και στα παιδιά μας τα οποία ετοιμάζονται για τις εξετάσεις. Με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή, τις 14 ημέρες, δεν υπάρχει κίνδυνος σε παράταση ή κίνδυνος για αλλαγή της ημερομηνίας. Όλα τα σενάρια είναι στο τραπέζι, όπως επίσης και αυτό της μείωσης της ύλης. Είναι σημαντικό για αρχή να δώσουμε το μήνυμα της εθνικής προσπάθειας, γιατί εδώ πέρα είναι μια κοινή προσπάθεια όλων μας, κοινή προσπάθεια και των μαθητών αυτή τη στιγμή να αποφεύγουν τις συναθρήσεις. Μέτρα στήριξης διεκδικεί ο κλάδος εστίασης με φόντο τη μεγάλη πτώση που καταγράφεται άνω του 50% με τη Μαρία Ντονακάκη να ενημερώνει τους συναδέλφους της και για την παράταση στην πληρωμή των τελών κοινοχρήσεων χώρων για μετά το Πάσχα, αίτημα που ικανοποιήθηκε από τη Λότζια. Και να δούμε και τι άλλο θα γίνει. Γιατί αν αυτό το πράγμα συνεχίσει και ξαπλωθεί ο κορονοϊός και τα κρούσματα είναι περισσότερα και ο κόσμος θορυβηθεί και δεν ξαναέρθει, θα αναγκαστούμε να ζητήσουμε ακόμα και μείωση των τελών κοινοχρήσεων χώρων ή δεν ξέρω τι άλλο. Ιδιαίτερα προσεκτικοί είναι οι λιγοστοί πελάτες και στα εμπορικά καταστήματα. Προσέχει ο κόσμος? Προσέχει πάρα πολύ. Έρχονται οι πελάτες, είναι πολύ προσεκτικές, κρατάνε το ενόπνευμά τους. Έχουμε και εμείς ενόπνευμα στο κατάστημα, σε όλους τους ορόφους. Και μπαίνοντας και βγαίνοντας. Ενόπνευμα. Ναι, μα πρέπει να προσέχουμε όλοι. Όσο για τα μικρά παιδιά, αυτά φαίνεται ότι παίζουν στα σπίτια τους, όπως φωτογραφίζουν οι εικόνες, τις οποίες κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός από τις παιδικές χαρές.